η κινητοποίησή μας πια δεν θα είναι μόνο στο επίπεδο του Ηρακλείου, αλλά θα είναι μια κινητοποίηση με όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία μπορούμε να καταθέσουμε. Ήδη προετοιμάζεται μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση όλων των αποφάσεων. Την ώρα που οι κεντρικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Πολιτισμού υποστηρίζουν ότι δεν χρήζει προστασία στο κτίριο του Ηρώ, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Ρακλείου, περισσότεροι από 30 φορεί ενώνουν τι για την διάσωση και την ανάδειξή του. Ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να το κατεδαφίσει, πιστεύουμε ότι όμως αυτή η υπόθεση θα πρέπει να είναι υπόθεση των πολιτών. Εδώ και 20 χρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το χώρο και αυτό το μνημείο. Οι κεντρικοί μηχανισμοί προστασίας δείχνουν τέτοια προθυμία. Νομίζω ότι οφείλει σήμερα και το Υπουργείο Πολιτισμού μια απάντηση, έτσι, γιατί πιστεύω ότι η στάση του μέχρι τώρα δεν έχει κανένα νομικό, δεν έχει κανένα ιστορικό, δεν έχει κανένα ηθικό αίρισμα. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίε για την έκδοση άδεια κατεδάφιση του. Εμεί αλήθεια διαρωτόμαστε γιατί πρέπει να βγει τόσο γρήγορα αυτή η άδεια κατεδάφιση. Θα έπρεπε να μα απαντήσουν κάποιοι πώ μπορεί κανεί να κατεδαφίζει ένα κτίσμα το οποίο δεν έχει χτίσει ο ίδιο. Ω παλιό Ηρακλιώτη και ω μέλο τη Ηράκλειο Πρωτοβουλία, είμαι ξεκάθαρα ταγμένο υπέρ τη διατήρηση του κτηρίου. Της άδειε τι ελέγχουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι κινούνται κατά νόμων και θα τηρηθεί η νομοθεσία. Αρχιτέκτονες τονίζουν την ανάγκη κήρυξη του κτίσματο ω διατηρητέο μνημείου και ζητούν από την Δημοτική Αρχή να πάρει άμεσα θέση. Δεν έχει εκφράσει άποψη. Καμία. Δεν έχει πει ούτε ναι, δεν έχει πει ούτε όχι. Βεβαίω το διαφορεί. Εντελώ. Είναι έξω, εκτό. Σαν να μην τον αφορά το όλο ζήτημα.